Τώρα για τις εκκλησίες που λειτουργούνται στα κατεχόμενα. Εγώ το βλέπω ένα σημείο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος είχε εντοπίσει με τον διορατικό του και προφητικό του οφθαλμό. Τι είχε μπει? Όταν δείτε τους Τούρκους να φτιάχνουν εκκλησίες στη Μικρά Ασία και σε άλλα κατεχόμενα μέρη. Καλή ώρα η Κύπρος. Τότε αυτοί το κάνουν για δικούς τους λόγους, τουριστικούς, αρχαιολογικούς. Αλλά η πρόνοια του Θεού είναι να τους βάλει να αρχίσουν να συντηρούν εκκλησίες, να επαναλειτουργούνται αρκετές από αυτές, γιατί σύντομα εμείς θα χρειαστεί να πάμε σε αυτά τα μέρη και θα πρέπει να έχουμε έτοιμους ναούς για λειτουργία. Διότι η λειτουργία είναι η κατεξοχήν πράξης ειρήνης και καταλλαγής και συμφιλίωσης, όχι μόνο για τους Ορθόδοξους, όχι μόνο για τους Χριστιανούς, για όλους τους λαούς. Μου κάνει εντύπωση, πηγαίνουμε να λειτουργήσουμε τον Άγιο Μάμα και πάντοτε έχουμε ανθρώπους από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ακόμα και από τους επίκους. Αυτό το ξανάκουσα. Και οι οποίοι φέρνουν ακόμα και τα παιδιά τους να είναι στο προάβλιο για να ακούνε τη Θεία Λειτουργία. Πού γίνεται πλέον η περιλάλητος επαναπροσέγγισης, της οποίας ήμουν θειασότης και είμαι, δεν λέω ότι την εγκατέλειψα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα πλέον ότι εκεί που ο λαός πραγματικά αυθόρμητα συμμετέχει είναι μέσα από αυτές τις πολλές λειτουργίες. Οι μόνες στιγμές που είναι ελεύθερα τα μέρη μας τα κατεχόμενα είναι οι ώρες που λειτουργούν. Έτσι είναι. Άρα να ένα σημείο των καιρών.